Καλησπέρα. Είστε τελικά πολύ από εδώ, γιατί από εκεί δεν ήταν τόσο τρομακτικό. Κλήθηκα πραγματικά την τελευταία στιγμή για να μιλήσω για τη λέξη, για την έννοια της λέξης συνέργεια. Στο μυαλό μου γενικότερα υπήρξαν πολλές σκέψεις και δεν ήξερα τι να πρωτοπώ μέσα σε αυτά τα 18 λεπτά. Ωστόσο, αποφάσισα να μιλήσω για μία αληθινή ιστορία. Για να μπορέσω όμως να σας βάλω στο κλίμα, θα ήθελα τη συνεργασία σας. Την έχω? Δεν θα σας αρέσει. Θέλω να φτιάξετε λοιπόν μία εικόνα στο μυαλό σας, που σαν πράξη, σαν εικόνα, θα είναι εύκολο να δημιουργηθεί, αλλά δεν θα είναι καθόλου ευχάριστη. Μία εικόνα όμως θα είναι, μην πανικοβάλλεστε. Πάμε λοιπόν. Ξυπνάς ένα πρωί και δεν νιώθεις καλά. Νιώθεις μία παράξενη κόπωση, νιώθεις ότι έχεις πυρετό, νιώθεις ότι κάτι γενικότερα δεν πάει καλά. Σε καμία περίπτωση δεν είναι τα σημάδια μιας ίωσης, οπότε αποφασίζεις να πας στο πλησιέστερο νοσοκομείο για να δώσεις αίμα και να σου πούν τι ακριβώς συμβαίνει. Πας λοιπόν στο νοσοκομείο, σου παίρνουν αίμα, κάνεις εξετάσεις, σου ξαναπαίρνουν αίμα, ξανακάνεις εξετάσεις, χωρίς να υπάρχει κανένα πόρισμα. Το μόνο που σου λέει ο γιατρός είναι ότι θα χρειαστεί να παραμείνεις στο νοσοκομείο, να κάνεις δηλαδή μια ωραία εισαγωγή. Είσαι πλέον πεπισμένος ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Γίνεται λοιπόν η εισαγωγή και οι λέξεις που βγαίνουν από το στόμα του γιατρού είναι οξία, λευχαιμία. Γενικότερα έχεις πανικοβληθεί, έχεις χλωμιάσει και κυριολεκτικά και μεταφορικά και μέσα σε όλα σκέφτεσαι τι είναι αυτό και για ποιο λόγο δεν το γνώριζα πιο πριν. Έχεις αδέρφια, συνεχίζει ο γιατρός. Έχω, το απαντάς, δύο, μία αδερφή και έναν αδερφό. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί αν δεν είχες, θα έπρεπε να μπεις απευθείας στην λίστα αναμονής ευρέσεως συμβατού δότη. Και δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Ωστόσο, συνεχίζει, θα πρέπει να γίνουν κάποιες εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει συμβατότητα με τα αδέρφια σου. Γίνονται λοιπόν οι απαραίτητες εξετάσεις στα αδέρφια σου και σου ανακοινώνεται ότι με την αδερφή σου δεν έχεις καμία απολύτως συμβατότητα. Μέσα στην ατυχία σου όμως είσαι τυχερός και με τον αδερφό σου υπάρχει συμβατότητα. Σου λέει λοιπόν ο γιατρός ότι ο αδερφός σου θα κληθεί να σου δώσει μόσχευμα. Και ότι η μεταμόσχευση θα γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα, γιατί όπως προανέφερε, δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Και επειδή εσύ είσαι πάρα πολύ καλός άνθρωπος και πολύ καλόψυχος, κυριολεκτικά καλόψυχος, και δεν θες κανείς να πονάει γύρω σου και θες όλοι να είναι χαρούμενοι και θες όλοι να είναι ευτυχισμένοι, σκέφτεσαι μέσα σε όλα τι συμβαίνει με τους ανθρώπους που δεν έχουν αδέρφια. Έχουν τη δυνατότητα, έχουν την ευκαιρία να γυρίσουν σπίτια τους, στην οικογένειά τους και στους αγαπημένους τους. Συνεχίζεις τη σκέψη σου και αυτή τη φορά τις εκφράζεις στο γιατρό, λέγοντάς το ότι μου είπες ότι η μεταμόσχευση θα γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα. Ο αδερφός μου είναι ποδοσφαιριστής. Ο αδερφός μου έχει κληθεί με την Εθνική Ελλάδος να κατέβει στο Μουντιάλ της Βραζιλίας. Έχει καταλάβει πλέον ο γιατρός ότι δεν έχεις καμία απολύτως ιδέα για το τι είναι η διαδικασία της μεταμόσχευσης. Οπότε σου λέει ότι είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχεις ακούσει, πολύ πιο απλό από αυτό που έχεις φανταστεί. Σου εξηγεί ότι ο αδερφός σου θα κληθεί να δώσει μόσχευμα και δεν θα υπολειτουργεί, με συγχωρείτε, ο οργανισμός του. Σε καμία περίπτωση δεν θα μείνει παράλυτος, γιατί άλλο είναι ο νοτιός μυελός και άλλο ο μυελός των οστών. Από τον νοτιό μυελό περνούν όλοι οι νευρώνες, συνδέεται δηλαδή με το νευρικό σύστημα. Ο μυελός των οστών είναι το εργοστάσιο των αιμοποιητικών κυττάρων. Και κάπως έτσι σε καθησυχάζει. Συνδέεται λοιπόν ο αδερφός σου με ένα μηχάνημα, από το οποίο από το ένα χέρι διαρκώς φεύγει το αίμα, φυγοκεντρείται στο μηχάνημα, συγκεντρώνεται τα επιθυμητά αιμοποιητικά κύτταρα, το περιβόητο μόσχευμα δηλαδή, σε έναν ασκό, και από το άλλο χέρι επιστρέφει διαρκώς στο σώμα. Δεν κρατάμε δηλαδή το αίμα. Έτσι και έγινε. Και εσύ μέσα σε όλα συνεχίζει να σκέφτεσαι για ποιο λόγο δεν γνώριζα.
ενθουσιασμένος πλέον από όλη τη διαδικασία, για το πόσο απλή είναι η διαδικασία, θέλεις να βγεις και να το πεις σε όλους. Μόνο να γίνω καλά, εύχεσαι. Μόνο να γίνω καλά, να σταθώ στα πόδια μου και να βγω έξω στον κόσμο και να τους ενημερώνω, να τους λέω έναν προς έναν πόσο απλή είναι αυτή η διαδικασία και πόσο εύκολα μπορεί ο καθένας μας να σώσει έναν άνθρωπο. Να συνεργαστεί για να σώσει έναν άνθρωπο. Στην ουσία, αυτό που εσύ θα δώσεις, σε διαβεβαιώνει ο γιατρός, ότι δεν θα λείψει από τον οργανισμό σου. Η μεταμόσχευση πάντα παραπέμπει σε κάποιο όργανο. Στην ουσία, αυτό θα το αναπαράξει ο οργανισμός σου μέσα σε λίγες ώρες. Γιατί ένας υγιής μυελός των οστών παράγει πάνω από 500 δισεκατομμύρια κύτταρα ημερησίως. Το μόσχευμα που καλείς εσύ να δώσεις αποτελείται μόλις από 200 εκατομμύρια μέσο όρο. Συνεχίζεις να είσαι ενθουσιασμένος και να λες ότι θα βγω και θα το πω σε όλους. Όπως σας είπα, η ιστορία αυτή είναι αληθινή. Η ιστορία αυτή είναι του Δημήτρη Μόρα και του αδερφού του. Ο Δημήτρης έλαβε μόσχευμα και έλαβε το καλύτερο δυνατό όπλο που θα μπορούσε να του δοθεί. Για μία μάχη που κλήθηκε να δώσει μετέπειτα. Όραμα του Δημήτρη, λοιπόν, ήταν να ενημερώσει τον κόσμο. Ονειρεύτηκε έναν ορθά ενημερωμένο πληθυσμό για τη δωρεά μυελού των οστών. Ωστόσο, ο Δημήτρης δεν είναι εδώ. Και όλοι εμείς, η οικογένειά του, οι φίλοι του, έχουμε δημιουργήσει το Save Moras, όπου στόχο έχουμε την ορθή ενημέρωση του κοινού. Αυτό που θέλω μέσα από όλη την ομιλία να πω, είναι ότι μην περιμένετε να νοσήσει κάποιος οικείος σας ή εσείς, που το απεύχομαι σε όλους. Καλό είναι να γνωρίζουμε πριν πάθουμε. Γιατί κακά τα ψέματα ούτε εμείς γνωρίζαμε πιο πριν, όπως καταλάβατε. Όλα αυτά που είπα είναι οι σκέψεις του Δημήτρη. Γιατί δεν γνώριζα, γιατί έπρεπε να φτάσω εδώ, τι θα πάθει ο αδερφός μου. Ψάξτε το. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε 4 λεπτά κάποιος άνθρωπος ανά τον κόσμο νοσεί από καρκίνο του αίματος. Το 60% δυστυχώς αφορά σε παιδιά. Η Ελλάδα είναι, αν όχι η τελευταία στην κατάταξη, από τις πιο χαμηλές χώρες στην κατάταξη με εγγεγραμμένους δότες. Αν αυτές οι 40.000 ήταν 200, που αντιλαμβάνομαι την απόσταση για να φτάσουμε και παρόλα αυτά δεν το βάζουμε κάτω ούτε εμείς, ούτε παρεμφερείς φορείς. Αν λοιπόν ήταν 200.000 όλοι αυτοί οι δότες, το 80% των ανθρώπων που νοσούν εκεί έξω ή που θα νοσήσουν, θα είχαν πιθανότητα να βρουν συμβατοδότη. Ωστόσο, οι μισοί από αυτούς δεν τα καταφέρνουν έγκαιρα, γιατί δεν υπάρχει συμβατός δότης. Μόλις ένας στους 1.000 είναι συμβατός. Αυτό λοιπόν που κάνουμε είναι να καλούμε το κοινό να συνεργαστεί, ώστε να γεμίσουν οι δεξαμενές. Και η εθνική και η παγκόσμια δεξαμενή εθελοντών δοτών μυέλου των οστών. Κλείνοντας, θα πω μία ιστορία, όπως τη βίωσα, όσο ο Δημήτρης νοσηλευόταν μέσα στο νοσοκομείο, που στα γύρω δωμάτια υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι νοσούσαν και οι οποίοι υπόκεινταν σε χημειοθεραπείες για να κρατηθούν στη ζωή, μέχρι να βρεθεί συμβατός δότης. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, πρέπει να συνεργαστεί ο δότης, να συνεργαστεί το εκάστοτε ιατρικό κέντρο, αλλά να συνεργαστεί και ο οργανισμός του λήπτη. Και επειδή γενικότερα δεν θέλω να βλέπω σκυθρωπά πρόσωπα, γιατί το Save Moras είναι χαρά, εγγράφουμε ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον συνάνθρωπο, συνεργάζονται ώστε να βάλουν το λιθαράκι τους και να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, συγγνώμη, να δώσουν δηλαδή το καλύτερο όπλο σε κάποιον άνθρωπο που νοσεί. Και πιστέψτε με, είναι πάρα πολλοί αυτοί που έχουν λάβει μόσχευμα και έχουν ιαθεί πλήρως. Δεν υπήρξε καμία υποτροπή. Και ένας από αυτούς είναι ο Κώστας μας.
Ο Κώστας έχει λάβει μόσχευμα. Και είναι πλέον εθελοντής του Save More. Μας βοηθάει σε κάθε ενημέρωση, σε κάθε κλίση που έχουμε από οποιοδήποτε φορέα να μιλήσουμε στο κοινό. Για μένα αυτή είναι η έννοια της συνέργειας. Σίγουρα άκουσα πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες, αλλά ήθελα να παραθέσω κι εγώ τη δική μου χωρίς να θέλω να επηρεάσω κανέναν. Είναι στη δική σας κρίση. Θέλουμε συνειδητοποιημένους ανθρώπους, ώστε να γεμίσουμε τις δεξαμενές. Να αναπτυχθεί περισσότερο η ανθρώπινη αλυσίδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.